Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη 22 Αυγούστου σήμερα και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian Channel. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες αυτοκινήτων τώρα από 96 ευρώ το εξάμηνο. Εμπιστευτείτε μας. Ασφάλειες Λιβάνι. Τραγικές ώρες πέρασαν χθες οι κάτοικοι του Αγίου Λέοντα, αφού μετά από ένα χρόνο ζωντάνεψε και πάλι ο εφιάλτης των πυρκαγιών. Οι φωτιές έξω χώρα, Καμπή, Άγιο Λέοντα και Κυλιωμένο έκαψαν πολλά στρέμματα δάσους και αγροτικές καλλιέργειες. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ που καταγράφει λεπτό προς λεπτό την αγωνία των κατοίκων και τις διαπιστώσεις από την πλευρά των αρχών όταν ακόμα ήταν σε εξέλιξη πυρκαγιά στο χωριό του Αγίου Λέοντα. Τραγικές ώρες πέρασαν την Τρίτη οι κάτοικοι του Αγίου Λέοντα, των Ορθωνιών και της Άνω Βολήμας, αφού έβλεπαν τις περιουσίες τους και πευκοδάσει να καταστρέφονται από την πύρινη λέλαπα. Το πρόβλημα ήταν μεγάλο κυρίως στο χωριό του Αγίου Λέοντα, αφού οι πυρκαγιές λίγο έλειψε για να περικυκλώσουν το χωριό. Οι άνδρες της πυροσβεστικής κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ενώ πολλές ρήψεις νερού πραγματοποίησαν 4 αεροσκάφη. Οι καιρικές συνθήκες και οι πολλές εστίες δυσκόλευαν το έργο της κατάζευσης, ενώ με θάρρος αρκετοί πολίτες ρίχθηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Πριν δύο ώρες αναπτύχθηκε καινούριο μέτωπο και το φαινόμενο το έχουμε κάθε φορά και χθες το είχαμε και σήμερα το έχουμε με αποτέλεσμα να διασπώνται οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κάθε τόσο να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Την έντονη ανησυχία του για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο νησί μας εξέφρασε ο Δήμαρχος Ζακύνθος Τέλειος Μποζίκης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για εμπρισμούς. Ο ίδιος διαμήνυσε στο δασαρχείο να μην δώσει φέτος άδειες υλοτόμη σε ιδιώτες γιατί θα γίνουν κινητοποιήσεις από το Δήμο. Για οργανωμένο σχέδιο εμπρισμών στη Ζάκυνθο έκανε λόγο ο Δήμαρχος Τέλειος Μποζίκης, ο οποίος τόνισε πως κάποιοι προσπαθούν να κάψουν το νησί από άκρη σ' άκρη, εξυπηρετώντας σκοπιμότητες. Ταυτόχρονα, ο κ. Μποζίκης σημείωσε ότι η φωτιά δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί και πρόσθεσε ότι ο Δήμος κατηγορείται άδικα για το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο εμπρισμού, κυρία Παπαδάτου. Και αυτό αποδεικνύεται το εξής. Εχθές το πρωί, η φωτιά της εξωχώρας είχε τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Ξαφνικά, ειδοποιείται η πυροσβεστική ότι υπάρχει φωτιά και στο γαλάρο. Μια απόπειρα θρασίτα της ληστείας βγαλμένη από σκηνές κινηματογραφικής ταινίας σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο λιμάνι της Κυλλήνης, όταν ομάδα οπλισμένων ατόμων προσπάθησε να αποσπάσει τα χρήματα από όχημα χρηματοαποστολής στον ΕΛΤΑ, που λίγο νωρίτερα είχε εξέλθει από το καράβι της γραμμής. Η πολυπληθής ομάδα δεν κατάφερε το στόχο της και έφυγε αφήνοντας πίσω της 3 καμένα οχήματα. Σκηνές από κινηματογραφική ταινία που όμοιες τους δεν έχουν ξαναζήσει στη γειτονική Ηλία εκτυλίχθηκαν λίγο πριν τις 5 χθες το απόγευμα έξω από το λιμάνι της Κυλλήνης, όταν πολυμελής ομάδα ληστών επιτέθηκε σε θωρακισμένο όχημα χρηματοαποστολής στον ΕΛΤΑ που λίγη ώρα νωρίτερα είχε βγει από το πλοίο της γραμμής Ζακύνθου Κυλλήνης. Αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τους ληστές να τους σημαδεύουν με όπλα, καραμπίνες, αυτόματα και καλάσνικοφ περιέγραψαν έντρομοι τα όσα πρωτοφανή συνέβησαν. Όπως έγινε γνωστό, οι ληστές με ελιγμούς μπήκαν μπροστά από το όχημα της χρηματοαποστολής και έκλεισαν το δρόμο. Επιτέθηκαν στο όχημα με λωστούς, σπάζοντας αρχικά τις βαλβίδες των ελαστικών και αφαίρεσαν τον αέρα προκειμένου να μην μπορεί να μετακινηθεί. Στη συνέχεια, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περίοικων, ανέβηκαν πάνω στο όχημα χρησιμοποιώντας μεταλλική σκάλα και άρχισαν να πυροβολούν για να τρομάξουν τους δύο υπαλλήλους security που ήταν μέσα σε αυτό και οι οποίοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους. Με μια σειρά σημαντικά ζητήματα που αφορούν το νησί μας, κυρίες και κύριοι, συνεδριάζει το προσεχές Σαββατοκύριακο το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων. Για τα θέματα αυτά αλλά και για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ευθύς αμέσως στο δελτίο μας με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Χρήστο Άνθη. Κύριε Πρόεδρε, να σας καλωσορίσουμε στη Ζάκυνθο και να σας ευχαριστούμε γιατί πάντα έτσι με ευγένεια ανταποκρίνεστε στο κάλεσμά μας. Καταρχήν εγώ θέλω να σας πω χρόνια πολλά σε όλους και να έχουμε υγεία και να έχετε και υγεία. Να πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή κάθε φορά που με προσκαλείτε και μου δίνετε το δικαίωμα μέσα από τη συχνότητά σας να επικοινωνήσω με τους πολίτες και τους συμπατριώτες τους Ζακυνθινούς και γνωρίζετε βεβαίως ότι στη Ζάκυνθο έρχομαι
και για υπηρεσιακά θέματα, αλλά και προσωπικά, προκειμένου να ζήσω και να απολαύσω τις ευχάριστες στιγμές, συναναστροφές, κοινωνικές και αν θέλετε και την εξαιρετική ποιότητα που παρουσιάζει το νησί μας εδώ πέρα. Κύριε Άνθη, είναι πάρα πολλά, όπως είπα, τα θέματα που αφορούν τη Ζάκυνθο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά της, και έτσι ξεκινώντας θα ήθελα να σας διατυπώσω την απορία μου αν θα προλάβετε να τα συζητήσετε όλα αυτά και να πάρθουν ουσιαστικές αποφάσεις. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι μόνο οι αποφάσεις. Το θέμα είναι η υλοποίηση των αποφάσεων και κατά πόσο αυτές οι συζητήσεις οδηγούν σε αποτελέσματα, γίνονται πράξεις δηλαδή, και βεβαίως πράξεις τις οποίες πρέπει να τις απολαμβάνει το κοινωνικό σύνολο. Την έντονη αντίδραση του πρώην βουλευτή Ζακύνθου Δημήτρη Βαρβαρίγου προκάλεσαν οι αναφορές του Δημάρχου Στέλιου Μποζίκη προς το πρόσωπό του για το ζήτημα των παράνομων επιδομάτων τυφλότητας. Ο κ. Βαρβαρίγος κατηγόρησε τον Δήμαρχο για τυχοδιοκτική πολιτική που σκοπό έχει να καλύψει τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα από μεριάς Δήμου, επισημένοντας πως δεν πρόκειται να το στηρίξει στις επόμενες τοπικές εκλογές. Αναρωτιέμαι, ας πούμε, τόσα χρόνια ο βουλευτής Ζακύνθου τι έκανε. Που ήταν βουλευτής και σε κόμμα αντιπολίτευσης, αλλά έκανε και κυβερνητικός βουλευτής. Αυτές οι δηλώσεις του κ. Μποζίκη για τα επιδόματα τυφλότητας προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του πρώην βουλευτή Δημήτρη Βαρβαρίγου, που επιτέθηκε με σκληρά λόγια στον Δήμαρχο, δημιουργώντας άλλο ένα μέτωπο στην πολιτική επικαιρότητα της Ζακύνθου. Ο κ. Δήμαρχος προσπαθεί να κρύψει την πολιτική του γύμνια πετώντας πυροτεχνήματα. Εποχή είναι καλοκαίρι, είναι το Αγίου, έρχεται, πέφτουν πυροτεχνήματα, είναι μέσα στο κλίμα. Αλλά αυτά που είπε δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια και την πραγματικότητα. Είναι ψευδέστατος. Ο ίδιος δεν ανέδειξε απολύτως τίποτα. Ο κύριος Μποζίκης ασχολήθηκε με το θέμα, με το πρόβλημα αυτό, πολύ καθυστερημένα, αφού είχε βγει στην δημοσιότητα. Αρχίζουν από αύριο το πρωί οι εορταστικές εκδηλώσεις του πανηγυριού του Πολιούχου του νησιού μας Αγίου Διονυσίου, οι οποίες θα κορυφωθούν με τη λιτανία του Σεπτού Λιψάνου στην πόλη την Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα και θα ολοκληρωθούν το πρωί της Κυριακής. Με κάθε επισημότητα και εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια αρχίζει από αύριο ο τριήμερος επίσημος εορτασμός για τη μετακομιδή από τα στροφάδια του Ιερού Λιψάνου του Προστάτη και Πολιούχου της Ζακύνθου Αγίου Διονυσίου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, αύριο στις 7 το απόγευμα θα γίνει η επίσημη κάθοδος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Ζακύνθου κ. κ. Διονύσιου από την Ιερά Μονή στον Ιερό Ναό, ενώ θα ακολουθήσει δοξολογία με περιφορά του Σεπτού Λιψάνου του Αγίου Διονυσίου μέσα στο ναό. Στη συνέχεια θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός.